όταν είχα πρωτοακούσει τον τίτλο του συγκεκριμένου παιχνιδιού, είχα λίγο προβληματιστεί. Κάτι δεν μου τέριαζε. Είναι δύο λέξεις οι οποίες δεν θες να τις δεις μαζί, και αν τις δεις, μάλλον θα σηκωθείς από το τραπέζι. Πρόκειται για την κατσαριδοσαλάτα. Το οποίο είναι ένα καρτοπέχνιδο που παίζει από 2 σε 6 παίκτες, κρατάει μόλις 10 με 20 λεπτά, πολύ γρήγορο, και γενικά είναι ένα παιχνίδι στο οποίο το μόνο βέβαιο είναι ότι θα στραμπουλήξετε τη γλώσσα σας. Ναι, ακριβώς έτσι όπως σας το λέω. Θα αισθάνεστε ότι θα στραμπουλήξετε τη γλώσσα σας. Γίνεται αυτό? Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Λοιπόν, να δούμε πώς παίζεται η κατσαριδοσαλάτα. Ένα παιχνίδι για 2-6 παίκτες, ηλικίες 6 και πάνω, που κρατάει μόνο 10 με 20 λεπτά. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες διαγωνίζονται στο να κάνουν την πιο πολύχρωμη και φρέσκια σαλάτα. Θα τα καταφέρουν όμως? Η ταχύτητα έχει σημασία. Στο παιχνίδι θα βρούμε 112 κάρτες λαχανικών που περιλαμβάνουν πολλές κόπιες από ντομάτες, κουνουπίδια, πιπεριές και μαρούλια. Επιπλέον, μέσα στο κουτί και μέσα στις κάρτες θα βρούμε 16 κάρτες 4 φορές από την κάθε κόπια, όπου δείχνουν την κάρτα ταμπού, μία κατσαρίδα, ένα χ πάνω στο αντίστοιχο λαχανικό. Το ίδιο για μαρούλι, το ίδιο για πιπεριά, το ίδιο για ντομάτα και το ίδιο για κουνουπίδι. Αυτές οι κάρτες είναι 4 από την κάθε κόπια και 16 στο σύνολό τους. Μαζί με τις 112 κάρτες λαχανικών αποτελούν όλη την τράπουλα. Ποιος είναι ο σκοπός του παιχνιδιού? Οι παίκτες λοιπόν προσπαθούν να φτιάξουν αυτή την πολύχρωμη σαλάτα όσο πιο γρήγορα μπορούν, προσθέτοντας λαχανικά στη σαλάτα και ονοματίζοντας σωστά αυτό που βλέπουν. Προσέξτε όμως, ο παίκτης πρέπει να είναι γρήγορος και να μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σωστή έκφραση που πρέπει να πει ανάλογα με το τι βλέπει μπροστά του. Μην αγχώνεστε, θα εξηγήσω ευθύς αμέσως τι εννοώ. Πώς κάνουμε την προετοιμασία? Παίρνουμε όλες τις κάρτες, τις ανακατεύουμε και τις 128 κάρτες και τις μοιράζουμε ισόποσα στους παίκτες. Εδώ έχουμε στήσει ένα παιχνίδι για 4 παίκτες, το έχουμε μοιράσει όλη την τράπουλα, την έχουμε μοιράσει δια 4. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι και ξεκινάμε. Ο παίκτης με την νεαρότερη ηλικία θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει πρώτος. Αυτό που κάνει είναι ανοίγει μια κάρτα από την προσωπική του στίβα, ο καθένας πλέον έχει τη δικιά του στίβα, προσπαθεί να ξεφορτωθεί προσθέτοντας λαχανικά στην κοινή σαλάτα. Παίζει λοιπόν την πρώτη κάρτα αυτός ο παίκτης εδώ και πρέπει να ονοματίσει αυτό που βλέπει. Θα πει ντομάτα. Ο επόμενος παίκτης, ακολουθώντας τη φορά των δικτών του ρολογιού, θα παίξει μια κάρτα από πάνω και πρέπει να ονοματίσει αυτό που βλέπει. Πολύ απλά θα πει κουνουπίδι. Ο επόμενος παίκτης θα βάλει μια κάρτα και θα πει πιπεριά. Ο επόμενος παίκτης θα βάλει μια κάρτα και θα πει μαρούλι. Πολύ εύκολα μέχρι εδώ. Δεν είναι όμως τόσο εύκολα τα πράγματα, γιατί πρέπει να προσέχουμε και κάποιες ειδικές συνθήκες. Ο παίκτης πρέπει πάντα να λέει την αλήθεια, εκτός αν το λαχανικό στην κάρτα του ταιριάζει το τελευταίο λαχανικό που παίχτηκε. Αν για παράδειγμα αυτό σηκώσει αυτή την κάρτα και την παίξει, είναι μαρούλι κάτω. Θα καλύψει μαρούλι. Ταιριάζει το λαχανικό με την προηγούμενη κάρτα. Οπότε πρέπει να πει ψέματα. Άρα πρέπει να πει ντομάτα. Πρέπει να πει πιπεριά ή πρέπει να πει κουνουπίδι. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πει μαρούλι. Η άλλη περίπτωση είναι το λαχανικό στα χέρια του, αυτό που θα πει, δηλαδή αν αυτό έπαιξε τώρα πάνω, δεν μπορούσε να πει μαρούλι, είπε κουνουπίδι. Αν ο άλλο παίκτη πάει να παίξει και έχει μαρούλι, προφανώς δεν μπορεί, γιατί θα είναι η κάρτα κάτω μαρούλι, θα πρέπει να πει κάτι άλλο. Αν όμως έχει κουνουπίδι, γιατί ο παίχτης αριστερά του είπε κουνουπίδι λόγω της συνθήκης του, δεν μπορεί ούτε κουνουπίδι να πει. Άρα ούτε μαρούλι, ούτε κουνουπίδι. Πρέπει να την παίξει και να πει ντομάτα ή πιπεριά. Δυσκολεύεστε? Περιμένετε, έχει κι άλλο. Αν ο παίχτης παίξει μία οποιοδήποτε κάρτα ταμπού, αυτός εδώ ανοίξει μια κάρτα και παίξει αυτή, έτσι, θα πρέπει αμέσως να φωνάξει κατσαρίδα. Όποια κάρτα ταμπού και να είναι, πάντα πρέπει να πει κατσαρίδα. Αν ο παίχτης στην πορεία έχει ορατή μια κάρτα κατσαρίδα σε ταμπού, δεν μπορεί να παίξει και να ονοματίσει, μπορεί να παίξει αλλά δεν μπορεί να πει ότι παίζει μαρούλι. Δηλαδή, αυτός όταν θα ξαναπαίξει από εδώ, σε δεύτερη στίβα δίπλα, θα πρέπει να πει κάτι άλλο εκτός από το μαρούλι. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Όταν κάποιος βάλει μια κατσαρίδα ταμπού, δεν μπορεί να πει κάτι άλλο παρά κατσαρίδα. Θα τα βάλει όλες τις κάρτες στην άκρη, με την κατσαρίδα να φαίνεται, και θα ξεκινήσει αυτός από εδώ να παίζει κάρτες. Αν είχε ντομάτα, καλώς. Θα πει ντομάτα. Αν αυτός εδώ λοιπόν όμως πάει να παίξει τώρα μαρούλι, δεν μπορεί να πει μαρούλι, θα πρέπει να πει κάτι άλλο. Θα πρέπει να πει φερρυπίν κουνουπίδι. Οπότε ισχύει και η απαγόρευση της κατσαρίδας
και οι υπόλοιπες συνθήκες που είπαμε. Προσέξτε, στη μοναδική περίπτωση που κάποιος παίκτης έρθει από εδώ και παίξει. Τώρα δεν παίζουμε κάρτες πάνω στην πρώτη κατσαρίδα, παίζουμε μόνο στη δεύτερη στίβα. Και παίξει δεύτερη κάρτα ταμπού, ο τρίτος παίκτης δεν μπορεί ούτε για εκείνο το γύρο και μόνο πιπεριά, ούτε μαρούλι. Είναι σημαντικό λοιπόν για ένα γύρο λοιπόν, όταν θα υπάρχουν και οι δύο κάρτες ταμπού πάνω, αυτός ο παίκτης δεν μπορεί να πει κανένα από τα δύο και ισχύουν και οι υπόλοιποι κανόνες. Σημαντικό, αν κάποια στιγμή ένας παίχτης διστάσει, πει ή πάρει χρόνο για να πει τι θα πρέπει να ονοματίσει, προφανώς θα έχει κάνει λάθος, γιατί θα έχουν περάσει περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, και τότε αυτός ο παίχτης πρέπει να πάρει όλες τις κάρτες που έχουν παιχτεί μπροστά του, να τις τοποθετήσει κάτω από τη στίβα του, να αποκτήσει περισσότερες κάρτες, κάτι που δεν θέλει, γιατί σκοπός του, όπως καταλαβαίνετε, είναι να ξεφορτωθεί τις κάρτες για να κερδίσει. Το παιχνίδι θα συνεχίζει να παίζεται μέχρι ότε ωσότου κάποιος να καταφέρει να τελειώσει όλο του το χέρι και να κερδίσει έτσι το παιχνίδι. Να πούμε εδώ ότι όταν έχουν παιχτεί λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, όταν έχει παιχτεί μια κάρτα, η πρώτη κάρτα, ταμπού. Η στίβα αυτή θα πάει στην άκρη, βγάλτε την λίγο στην άκρη, και θα ξεκινήσει ο επόμενος παίχτης να παίζει κάρτες σε μια καινούρια στίβα. Εδώ θα προστίθονται κάρτες μέχρι ότου, ωσότου να βγει μια δεύτερη κάρτα ταμπού κατσαρίδας. Οπότε τώρα θα υπάρχουν δύο στίβες. Τότε λοιπόν αυτό που θα γίνει είναι η επόμενη κάρτα θα μπορεί να παιχτεί πάνω στην προηγούμενη κάρτα κατσαρίδας και να συνεχίσουμε. Αυτό λοιπόν θα έχει ως ροή το παιχνίδι, έτσι θα συνεχιστεί μέχρι κάποιος να κάνει σαρδάμ, να μπερδέψει τη γλώσσα του ή να πρέπει να πάρει τις κάρτες από κάτω γιατί ταχύ έχει καθυστερήσει να πει τι βλέπει. Σίγουρα θα μπερδευτείτε, σίγουρα θα ζαλιστείτε. Όπως και να έχει όμως, θα είναι διασκεδαστικό και θα περάσετε ωραία. Όταν κάποιος τελειώσει όλες του τις κάρτες, τότε αυτός θα είναι και ο νικητής. Καλό κουράγιο και καλή προσπάθεια. Για να δούμε, θα πετύχετε. Αυτό είναι η κατσαρίδα σαλάτα. Το πιάσα, νόμιζα θα πέσει. Όπως βλέπετε, είναι ένα παιχνίδι το οποίο έρχεται σε ένα πολύ μικρό κουτάκι. Έχει μπόλικες κάρτες και έχουν και ένα πολύ πρωτότυπο σχήμα. Είναι ζωντανά τα χρώματα. Η ντομάτα είναι πολύ κόκκινη, το μαρούλι είναι πολύ πράσινο. Σου βγάζει αυτή τη σαλάτα, τη φρεσκάδα σαν παιχνίδι. Προσπαθείς λοιπόν να παίζεις κάρτες μπροστά από την τράπουλά σου, από την τράπουλα που έχεις και θες να την ξεφορτωθείς, για να φτιάξεις μια πολύχρωμη σαλάτα. Όμως μπορούν να βρεθούν και κατσαρίδες μέσα στη σαλάτα, δυστυχώς, και είμαστε μια χώρα που έχουμε κατσαρίδες το καλοκαίρι, στους καλοκαιρινούς μήνες, δεν τις θέλουμε και πρέπει να τις ξεφορτωθούμε. Τι κάνουμε λοιπόν, όταν παίζουμε κάρτες από το χέρι μας μπροστά και βγαίνουν κάποια λαχανικά, πρέπει να πούμε τι βάζουμε στη σαλάτα, τι προσθέτουμε. Αλλά δεν είναι πάντα αυτό που φαίνεται. Υπάρχουν κανόνες, όπως σας εξήγησα στην πορεία πριν στο βίντεο, που μας αλλάζουν το τι πρέπει να πούμε. Και θα δείτε ότι αν και είναι τέσσερις βασικοί κανόνες το τι πρέπει να πεις ανάλογα με το τι βλέπεις και τι έχουν παίξει οι υπόλοιποι, όταν πας να το κάνεις στην πράξη θα γίνει σαρδάμ. Θα αισθάνεσαι κυριολεκτικά ότι έχει κολλήσει η γλώσσα σου, ότι πας να πεις ντομάτα, αλλά δεν είναι ντομάτα, είναι μαρούλι. Όλα αυτά θα δημιουργήσει ένταση, θα γελάσεις, θα διασκεδάσεις, θα περάσεις καλά και ίσως και να αποκτήσεις και μια καλύτερη ευθαρά διαλόγου, γιατί θα μπορείς να πεις την ντομάτα σαν μαρούλι και το μαρούλι σαν ντομάτα ή κάτι αντίστοιχο. Διασκεδαστικό, ωραίο, διαφορετικό. Και δεν είναι άλλο από την κατσαρίδο σαλάτα, από την κάισα.